Ο κακός ο λύκος δράστα. Καλά, μπράβο σου, Ρετάκι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Φέρε. Πάρε. Φέρε. Πάρε. Α, καλά, αυτό είναι τέλειο. Πολύ ωραίο, Τάκι. Μπράβο σου. Είναι στο πόδι αυτή. Και είναι πάλι με το Τάκι. Θέλα, κοίτα να δεις. Α, Λουκία, θα τρελαθείς, θα πάθεις τρέλα. Κοίτα, ε. Α, πάρε. Τάκι, τι είναι αυτά, δεν είμαστε σε εξόπ εδώ πέρα. Λουκία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη λογοκρίνεις την τέχνη. Είναι μια μοντέρνα ματιά σε κλασικούς μύθους. Μια ανατροπή του συντηρητισμού. Ανατροπή το λες εσύ αυτό. Γιατί εγώ βλέπω τα τρία γουρουνάκια που έχουν στήσει τη μακριά γαϊδούρα. Ναι, Λουκιά, να σκέψω τι κάνανε τα τρία γουρουνάκια στην καλύβα περιμένοντας τον κακό τον λύκο. Πέσαν τα αύλη. Ξέρω κι εγώ τι κάνανε. Αν δεν ξεκρέμασαι τα γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Δεν έρχονται οικογένειες με μικρά παιδιά. Δεν ξέρω, Λουκιά, okay, το κατάλαβα. Δεν γουστάρεις, οκ. Πες το από την αρχή να τελειώνουμε. Τελικά είχε δίκιο ο Μανώνης. Ρετάκι, δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν. Απλά δεν ταιριάζουν με το περιβάλλον. Δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι λιγότερο προκλητικό. Πιο αόριστο. Θες μοντέρνα τέχνη. Το έχω. Για μένα πολύ εύκολο. Να σου πω να κρατήσω εγώ τη σταχτοπούτα. Οι πρώτες μου φαντασιώσεις ήταν με τη σταχτοπούτα. Τη βοηθούσα, λέει, να καθαρίσει το τζάκι και μετά την ξάπλωνα σε φλοκάτι και. Παιδικές ακλαμάρες. Είδες, Λουκία μου, πώς ερμηνεύει το ασυνείδητό μας τα παραμύθια. Ερωτικά.